Είναι η Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Ιστορικών Τροπόλεων. Είναι ένα αποτέλεσμα των προσπαθειών που κάνουμε τα τελευταία δύο χρόνια με τον Δήμαρχο τον κύριο Γκιόνι και την διοίκηση του Συνδέσμου, προκειμένου να βγάλουμε από την απομόνωση τις ελληνικές ιαματικές πηγές. Ξέρουμε ότι την τεχνογνωσία θα τη βρούμε έξω στις ευρωπαϊκές πηγές που έχουν καταφέρει κάποια πράγματα διαφορετικά από εμάς. Άρα λοιπόν ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε το ξέρουμε, φαίνεται, και ουσιαστικά δικτυωνόμαστε, παίρνουμε τεχνογνωσία στο management, που έχουμε τεράστιο ζήτημα πανελλαδικό, στο marketing και προχωράμε. Καταρχήν ο ιαματικός τουρισμός είναι καταρχήν τουρισμός. Η υγεία έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Δεν είμαστε ούτε κλινικές ούτε νοσοκομεία. Πρέπει να ξέρουμε τι πουλάμε. Λοιπόν, οι προσπάθειες που γίνονται εκ των πραγμάτων είναι μέχρι σήμερα αποσπασματικές, διότι δεν έχει καταφέρει να φτιαχτεί μια κρίσιμη μάζα των επιχειρήσεων που θα μπορούν να πουλήσουν ένα τουριστικό προϊόν επίπεδου. Εσείς εδώ στο Λουτράκι είστε κάποιο άλλο επίπεδο υψηλού. Η συντριπτική πλειοψηφία των ιαματικών πηγών είναι σε μια άλλη κατάσταση. Άρα λοιπόν, με τη δουλειά που γίνεται τα τελευταία χρόνια, ευελπιστούμε να φτάσουμε σε κάποιες αρκετές δεκάδες ιαματικών πηγών που μπορούν να σταθούν σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι ώστε να βγάλουμε προς τα έξω τον ελληνικό ιαματικό τουρισμό. Σε όλες τις χώρες υπάρχουν κάποιες δεκάδες ή εκατοντάδες καλές επιχειρήσεις. Δεν μπορεί ένας, δύο ή τρεις φτιαγμένες επιχειρήσεις να εκπροσωπήσουν ένα ολόκληρο κλάδο έξω. Για τους Ευρωπαίους ουσιαστικά εμείς δεν είμαστε τίποτα. Τώρα είναι που προσπαθούμε να μπούμε μέσα τους. Και σε επίπεδο δικτύωσης μέσω του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Ιστορικών Τροπόλων και οποιοδήποτε άλλο δικτύου, και σε επίπεδο πραγματικών τουριστικών υπηρεσιών. Τώρα είναι που γίνεται ο δρόμος. Θα μου πείτε, αργήσαμε. Όλα είναι σχετικά. Από κάπου ξεκινάς. Η ελληνική δημόσια διοίκηση έχει τα προβλήματά της. Η ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση έχει και αυτή τα δικά της. Το θεσμικό πλαίσιο είχε χρόνια τα δικά του προβλήματα. Αλλά νομίζω ότι οι σημερινές δημοτικές αρχές βλέπουν τα πράγματα πιο τεχνοκρατικά, διότι οι Δήμοι καλούνται να διοικήσουν επιχειρήσεις. Η επιχείρηση δεν μπορεί να είναι αντιδημαρχία, δεν έχει επαφή με αυτό που λέγεται grader, χωματόδρομος ή πλάρκο ή πλατεία. Μιλάμε για μια κανονική επιχείρηση η οποία οφείλει να βγάλει κέρδη και να προσφέρει ένα ικανοποιητικό, ένα καλό προϊόν σε μια καλή αξία. Λοιπόν, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα για την ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία ως επιτοπλίστων διαχειρίζει τις ιαματικές πηγές. Και τώρα μπαίνει σε αυτή τη λογική. Το άλλο μεγάλο πρόβλημα που είχαμε τόσα χρόνια και συνεχίζουμε να έχουμε είναι η απόδοση του ελληνικού κράτους στις ιαματικές πηγές. Το ελληνικό κράτος διαχειρίζεται 17 ιαματικούς φυσικούς πόρους μέσα από την ΕΤΑΔ και η αποτελεσματικότητά του είναι απογοητευτική έως. Δεν υπάρχουν λόγια να το πει αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν, εμείς σέρνουμε το κάρο. Το κράτος στην ουσία δεν ακολουθεί. Αλλά πιστεύω ότι η κρίσιμη μάζα θα φτιαχτεί από την τοπική αυτοδιοίκηση.